δεύτερο πράγμα για το ποια, θα είναι, ποια είναι και ποια θα είναι. Θα πρέπει να είναι η λειτουργία του ΚΔΑΗ, του Κέντρου Διαδικής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Τι βοήθεια μπορεί να παράσχει η εταιρεία ανακύκλωση στο Δήμο για να οργανωθεί καλύτερα η ανακύκλωση. Τι εξοπλισμό θα πρέπει να δώσει άμεσα και πιο μακροπρόθεσμα. Και συμφωνήσαμε σε διάφορα πράγματα, δηλαδή και όσον αφορά τη λειτουργία του ΚΔΑΗ και το να μας αποστείλουν 250, περίπου 220-250, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, μπλε κάδους, να μας εφοδιάσουν με κάποια απορριμματοφόρα, κάποιο έχει προγραμματιστεί για το 19, αλλά δεν αποκλείσανε και την κατάσταση, μια προσπάθεια έντασης ανακύκλωσης, να μας παράσχουν και άλλα οχήματα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί, να οργανωθεί καλύτερα η υπόθεση της ανακύκλωσης. Πέρα από αυτό, η σκέψη μας είναι να οργανώσουμε με διάφορους τρόπους που εξετάζουμε, διότι νομίζω ότι είναι και ένα ζήτημα που έχει πάρει μια καλή διάσταση στο μυαλό των συμπολιτών μας, όλων μας, ότι η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος που μπορεί να μας απαλύνει το πρόβλημα, να μειώσουμε τις ποσότητες των απορριμμάτων. Και στη σκέψη μας είναι να απευθυνθούμε σε ειδικές εταιρείες που μπορούν να οργανώσουν καλύτερα αυτή την ιστορία. Τι εννοείται, την καμπάνια, η προσενημέρωση? Δεν είναι μόνο η καμπάνια. Δεν είναι μόνο η καμπάνια. Η καμπάνια είναι άειλο πράγμα κτλ. Αλλά αυτό χρειάζεται μια οργάνωση που έχει να κάνει με το πώς οργανώνεις τον εξοπλισμό σου και το ανθρώπινο δυναμικό σου, τι συνέπεια έχεις αυτό, πώς ελέγχεις αυτή την εκτέλεση και τη συνέπεια. Και υπάρχει μια σχετική εμπειρία και πολλά προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια.